έλλειψεις έχουμε σε πάρα πολλές κατηγορίες φαρμάκων. Πιο σοβαρές αφορούν εμβόλια, παιδικές αντιβιώσεις, αντιβιώσεις γενικότερα, αλλά κυρίως τα σιρόπια και εν ώψη της έξαρσης των ιώσεων που θα έχουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα. Έχουμε σημαντικές ελλείψεις. Τμήματα όπως φάρμακα του αναπνευστικού, φάρμακα κατά του σακχαρώδη διαβήτη, τόσο ινσουλίνες, ενέσιμα φάρμακα και χάπια. Ναι, προσπαθούμε όλοι οι συνάδελφοι μεταξύ μας, ανταλλάσσοντας φάρμακα, να μπορέσουμε να καλύψουμε τη ζήτηση. Τις πιο πολλές φορές δεν είναι δυνατόν, υπάρχουν καθυστερήσεις. Ό,τι μπορούμε όμως το κάνουμε. Ναι, είναι σίγουρα και τα κρούσματα COVID που φέρνουν αυξημένη ζήτηση φαρμάκων, αλλά και η παρουσία του τουρισμού στην Κρήτη. Το νησί δέχεται χιλιάδες επισκεπτών και αυτά σίγουρα συνηγορούν στο να υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για τα φάρμακα. Για τις ελλείψεις, μάλλον ο λόγος δεν είναι μόνο ένας ποτέ. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Μπορεί να είναι οι χαμηλές τιμές διάθεσης στην αγορά, την ελληνική αγορά φαρμάκων, με αποτέλεσμα αυτό να καθίσταται ασύμφορο για κάποιες εταιρείες. Οι εξαγωγές που υπάρχουν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση αγαθών, οπότε η χώρα εξάγει προς τρίτες χώρες φάρμακα, τα οποία πωλούνται ακριβότερα σε αυτές, αλλά ακόμα και προβλήματα στην παραγωγή φαρμάκων, παραδείγματος χάρη έλλειψη δραστικής, ακόμα και γεωπολιτικοί λόγοι. Φανταστείτε ότι μια εταιρεία που περιμένει, ας πούμε, εμπόρευμα, πρώτη ύλη από Κίνα ή ενδεχομένως στην Ινδία, τώρα που έχουμε το πρόβλημα με την Ερυθρά Θάλασσα, μπορεί να χρειαστούν να βρούμε άλλες διόδους εισόδου στην Ευρώπη. Και αυτά φέρουν καθυστερήσεις και προβλήματα στην παραγωγή. Σε πρώτη ζήτηση, κυρίως οι κατηγορίες που έχουν και τις ελλείψεις, αυτές που σας είπα. Δηλαδή είναι αντιβιώσεις, είναι τα εμβόλια και κυρίως τα φάρμακα του σακχαρώδη διαβήτη. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και σε συνεννόηση με άλλους συναδέλφους να μπορέσουμε να βρούμε τις ποσότητες που χρειάζονται προκειμένου να καλύψουμε την ντόπια ζήτηση και να μην κινδυνεύσει κάποιος άνθρωπος, να μείνει χωρίς αγωγή, χωρίς φάρμακο, έστω και για κάποιες μέρες.